Αε, τούτο φεγγίζει τόσο πολύ. Λόγια τούτο. Ναι, ναι. Εγώ δεν είναι. Γιατί έχει τόσο φως. Κοιτάω, τα φώτα ποτέ δεν είχαν τόσο φως. Λοιπόν, καλό μάθημα. Να σε χαρά, Γιάννη. Σε μία ώρα, Κώστα, έτσι. Ναι, ναι. Και βάλε λιγάκι. Μπορεί να καθυστερήσουν οι άνθρωποι λιγάκι. Τι είναι μας διευθύντα, έχεις σας καντζογύρες. Κάνει κρύο. Κρύο. Κάνει κρύο. Παγωνιά έχει. Κρύο, δεν ξέρω. Παγωνιά. Από εκεί μόνο δεν κάνει κρύο, δεν κάνει κρύο. Πάρε το χιόνι και τίποτα έχει. Πού δεν έκανε κρύο. Σαν την κομωτινή αφού δεν έκανε. Ε? Σαν την κομωτινή δεν είχε. Α. Κατέβηκα από μετά τη Λάρισα και χιόνι από κάτω. Η Λαμία και πολύ χιόνι εδώ, οπότε κάτω και πολύ χιόνι από κάτω. Ανάποδα, τώρα τα πάει ανάποδα. Σκότωσε κανένα. Δεν μπορεί να μη σκότωσω. Yeah. Δεν μου πει τι σου κάτω από τα καλή μου είδε. Τι σου κάτω. Σε θυμήθηκα. Ο Ιωσή μου λέει τα πειρά. Καλά του λέω εγώ. Σε όλους τους κινήμους. Τι σας κάνω τα πουλάκια ρε άρρωστη. Καλά έχω ποτάνει. Θα γι' δώσει ο Θεός για να τα πει ο κόσμος. Τι λέει το έρωση. Όλο για το βόδεμα πάλι. Και για τη μάση. Όλα θα δώσει ο Θεός. Ποια τρώγονται και ποια δεν τρώγονται. Ότι να μάθει να μάθει, τα βλέπει τα κακό με τόσο όμορφα τα βλέπεις και... Και ζένει. Πολύ όμορφα. Πάρα ζωντανά. Και ωραία, και τα κτέρεις γης εγκληματίας. Λέξε και μισή και δεν βλέπετε ακόμα. Ούτε ο Βασίλης δεν έχει. Λοιπόν, κρυώνουνε σήμερα. Είναι υπομονιά καλή. Θα το κάνω και πιο αργά μόνο γιατί έτσι. Όχι πιο αργά, δε. Ε? Όχι ακόμα πιο πέρα, να φτιάξει ο καιρός και μετά πιο πέρα. Αμά φτιάξει ο καιρός. Να φτιάξει ο καιρός. Καλώς ήταν. Έτσι πέρα. Πού σε είχαμε λέω. Τι έχετε να μας είδε πίσω από το φύλλο, μας είδε πίσω από το φύλλο. Και εκεί μόνο μας ήρθε πίσω τώρα, λέω. Καλώς στα παιδιά. Καλώς σας. Καλώς στα παιδιά. Καλώς στα παιδιά. Για να έχει την κάνεις. Γιώστε το έχει. Αυτό το βιβλιαράκι που είναι για σένα. Το έχω. Το έχεις. Το έχω διαβάσει ήδη μια φορά. Και τώρα τελειώ. Χτυπώς δεν το φέρω το βιβλίο, θα το φέρω την επόμενη τη Δευτέρα. Στο ζήτησα εγώ. Λέω, εντάξει, εγώ... Αυτό το βιβλίο το διάβασες. Μάλιστα, κοίτατε, το έχω διαβάσει. Το έχω πάρει στις καρδιές του Άγιο Όρος. Στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιο Όρος, θα πω. Στην Ιβύρωπο. Το κοίταξε, αλλά είναι ο ίδιος. Σίγουρα. Αλήθεια το παίρνω. Καλώς το Βασίλειο. Σου άρεσε. Α, πιθανό. Το έχω δώσει και στις άλλες ακόμα. Καλά. Μπράβο, για να το διαβάσει. Αυτά είναι ζωντανά όλα, Γιάννη. Επειδή τα έχω ζήσει αυτά. Ξέρω, στην πραγματικότητα. Θα ζήσει προσωπικά αυτά. Το πιστεύω. Ποιο θα πάτε χωνάστε από εκεί μέσα, γιατί είναι. Χτυπάει ζέστη από εκεί, χτυπάει. Δημοκρασία πάλι. Ναι. Παιδιά καλά, πολύ. Καλά. Και αδερφή μου λίγα, και πεθερός μου καλά είναι όλοι. Καλά, καλά. Καλώς Βασίλη. Εγώ και όντως. Ναι, ναι, ήταν. Γιατί μόνο ένα, δεν άγω. Πιο πολύ. Στα 235. Να βρεις σιγά, κοιτάξει παλιά. Θα τη μαζέψει ένα κρέμα. Θα τη κόψω έτσι.
σε μια μοναχική γυναίκα. Α, στη μοναχική το έχω διαβάσει, νομίζω. Το διάστημα δεν θυμάμαι. Χριστούγεννα. Αδελφή Ιωάννα. Που είχε και ένα παιδί. Είχε και ένα παιδί ή όχι. Όχι. Άλλο είναι. Άλλο είναι. Λοιπόν. Δημήτρη. Βασίλη, έχεις σκοτώσει πολύ μπερκάτσο όταν είσαι. Έρθει και εξόφαλτσα να το περιμόνεις. Αλλά τέτοια ώρα θα δάσουμε εσύ. Για πότε μιλάς. Ώρα. Για πότε μιλάς. Σήμερα. Τι ώρα. 12. Ήμουνα στη Λάρισα. Κοντά, δίπλα. Έσου και μακριά. Έτσι, εγώ δεν πάω πάνω. Δεν ήσουν και μακριά. Εντάξει, σκέψου. Ακριβώς. Και στις 6 ήταν εδώ. Οκ, έτσι μου λέω αποκλείνα. Αν παραχωρήσω το λόγο, να μην πειταγόσαστε όλοι μαζί, αλλά να υπάρχει μια τάξη για να γίνει και αυτό, γιατί χρειάζεται. Mm. Αν χρειαστεί από εσάς να ρωτήσετε, το όλοι μαζί δεν μας συμφέρει. Δεν ακούγεται κανένας. Ναι, δεν ακούγεται, κανείς δεν ακούγεται. Δεν θα πάρει βραβείο όποιος πεταχτεί πρώτος να ρωτήσει. Εκεί το δε βάλω. Αυτό είναι. Και εγώ με, το θέμα, με τα θέματα αυτά έχω ασχοληθεί ώρες τώρα. Ώρες ολόκληρες. Ναι, το σύστημα το είναι να μιλάνε όλοι. Για να μην καταλαβαίνει κανείς. Να μην ακούγεται κανείς. Έτσι μπορεί. Να μην, καταλαβαίνει κανείς. Λοιπόν, Βασίλη, ο Παπαγιάννης αυτό θα γράψεις γάγρενα η ακηδεία. Εντάξει, το έγραψα ήδη. Τώρα. Αυτό είπες. Εντάξει. Είσαι βάλει και παίρνει και εδώ την είδηση. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλη. Το πνεύμα της αληθείας. Ο καταγούν παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής ο οδηγός. Ελθέ και σκύλος εν ημί και καθάρισε εμάς από πάσης κυλίδος και σώσε να κατέχουν τα ψηλά σας ημών. Αμήν. Να δείστε. Επαναλαμβάνω ότι το θέμα είναι η ακηδεία. Η ακηδεία. Ίσον ο λαός τη λέει τεμπελιά. Και οι πατέρες γάγαρνα. Ξέρουν τι είναι γάγαρνα. Λοιπόν, γάγαρνα λοιπόν η τεμπελιά. Ο Δαβίδ, ο προφήτης, μας το φωνάζει, σε κάθε νεκρόσιμη ακολουθία. Αλλά ποιος ποτέ είχε την απορία να πει τι σημαίνει αυτό που μας ψάλλει η Εκκλησία. Θα το πω τι λέει. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας. Να το προσέξετε, να το ακούσετε. Βεβαίως όρμεν τη λόγη σου και μαθήσουμε τα σεντολά σου στη συνέχεια. Επαναλαμβάνω. Ο Δαβίδ ο προφήτης λέγει πολύ καθαρά ενίσταξε η ψυχή μου από ακηδείας. Δηλαδή έπιασε την ψυχή μου ο ύπνος λόγω της τεμπελιάς της πνευματικής. Υπάρχει και τέτοια τεμπελιά βασίλη. Τέτοια τεμπελιά υπάρχει. Ναι, εκεί αν δεν υπάρχει. Εκεί αν δεν υπάρχει. Ο πρώτος είμαι εγώ. Και λέει, σας παρακαλώ, και λέει ότι ίσον το χειρότερο κακό, γάγρενα. Το λέω πολλές φορές για να το καταλάβουμε και το πράγμα. Γιατί η επιλογή
αυτού του θέματος, γιατί έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές εδώ μέσα και το έχει πάρει και το μηχάνημα εκεί. Εγώ δεν βλέπω πουθενά καμιά προκοπή και δίνω το λόγο από τη στιγμή αυτή. Πού οφείλεται αυτό το ερώτημα? Μένουμε πάντα ίδιοι, καμιά προκοπή δεν κάνουμε. Μήπως μπορείτε να δώσετε απάντηση πριν ξεκινήσω να προχωρήσω? Ορίστε. Δυνατά. Τεμπελιά. Τεμπελιά τελείωσε. Τεμπελιά. Είναι το κακό το πρώτο. Γύρω στα πνευματικά. Τεμπελιά δεν χωράει. Πιστοδρόμηση. Ναι, τι πιστοδρόμηση. Τελείωσε. Και επειδή συνηθίζουμε να λέμε μεγάλο ανάστημα Αγίου, εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν μπορώ να κάνω, αδυνατό, και κάνω σύγκριση σε ανώμια πράγματα εντελώς, σε ανώμια πράγματα εντελώς, σύγκριση. Και ποιος σου είπε ότι εσύ μπορεί να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον Άγιο Αντώνιο, που είναι Μέγας και Άγιος Αντώνιος? Και ποιος σου είπε ότι εσύ έχεις τα ίδια χαρίσματα με τον Άγιο Αντώνιο, ή ότι έχεις με τις ίδιες δυνατότητες που είχε ο Άγιος Αντώνιος, τις ίδιες ικανότητες ώστε να μπορείς να πεις ξέρεις, συγκρίνω τον εαυτό μου γιατί έχω τις ίδιες ικανότητες. Ποτέ μια τέτοια σύγκριση δεν γίνεται. Να μελετήσεις και να θαυμάσεις το μεγαλείο του Αγίου Αντωνίου, το καταλαβαίνω. Οποιοδήποτε Αγίου, το καταλαβαίνω, γιατί από εκείνο ανοίγεις και παίρνεις δύναμη. Όμως εκεί, σε αυτή την του είδους τη σύγκριση, υπάρχει νάρκη που σε ανατινάει στον αέρα και λες, τόσα χρόνια προκοπή δεν βλέπω, η Εκκλησία μου προβάλλει Αγίους που ούτε καν μπορώ να τους πλησιάσω. Λοιπόν τότε, αφού προκοπή δεν βλέπω, μάταιος δεν είναι ο κόπος που αν θα κάνω, αν το κάνω. Είναι δηλαδή τέτοια η πλεκτάνη που φτιάχνει ο διάβολος γύρω από αυτό το θέμα, ώστε να κάνεις όχι μόνο πίσω, αλλά και να τα αφήσεις κάτω από μία απελπισία. Κάτω από μία απελπισία. Είναι, επαναλαμβάνω, να το ακούσει και ο Παναγιώτης, το θέμα μας, η ακιδεία. Ακιδεία. Και οι πατέρες είπαν, ονομάζουν την ακιδεία γάγρενα. Την πήρα και τη διάβασα το πρωί, 2 ώρες περίπου και για να μπορώ να ανταποκριθώ στο θέμα αυτό. Όλα ξένα, δεν είναι δικά μου τίποτα. Λοιπόν, και για να προχωρήσουμε ακόμα λίγο, ο νους του τεμπέλη στα πνευματικά, που δεν ανοίγει βιβλίο να διαβάσει, που δεν προσεύχεται, που δεν εκκλησιάζεται όπως πρέπει, που δεν, είναι ο νους του τεμπέλη. Και πάλι επαναλαμβάνω από τον Αββά Κασσιανό, ο νους του ακιδιαστή είναι συνήθως βαρύς, ακίνητος. Η τεμπέλια δεν φέρνει βαριά στη μάρα, πώς τη λένε, ώστε να μην μπορείς να κουνηθείς πολλές φορές όταν βαριέσαι, παρόλο ότι έχεις δυνάμεις. Τη δύναμη στην κόπη ακριβώς την πελιά. Και λέει λοιπόν, είναι ο νους βαρύς και ταραγμένος. Και βαρύς και ταραγμένος. Εάν δεν κάνεις πνευματική δουλειά, σίγουρα το μυαλό σου είναι μολύβι. Πώς θα ανοίξεις γραφή να διαβάσεις? Πώς θα γονατίσεις να προσευχηθείς? Πώς θα πεις
θα κάνω μια αλφα διόρθωση στον εαυτό μου. Πώς θα κάνει μια καλή σκέψη με νου μολύβι που δεν σηκώνεται με τίποτα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Λέει λοιπόν από εκεί πέρα, κίνδυνος θάνατος. Πρόσεξε, αυτό σημαίνει ακηδεία. Κίνδυνος θάνατος πνευματικής ζωής. Αλλά και στην ηλική ζωή ζημιώνει η ακηδεία. Μας ενδιαφέρει ο πνευματικός τομέας. Ακηδεία λοιπόν σημαίνει αδράνεια. Αδράνεια που δεν συνιστάται πουθενά στην Αγία Γραφή. Δεν συνιστάται πουθενά στην Αγία Γραφή. Ακηδεία σημαίνει και σπατάλεις αυτά που έχεις. Αυτά που, επειδή δεν έχεις όρεξη να εργαστείς, θα σπαταλήσεις αυτά που έχεις. Θα φας από αυτά που έχεις. Και στην πνευματική ζωή σημαίνει νάρκωμα του νου, νάρκωμα και απώλεια όλων των πνευματικών δυνάμεων. Χάνονται μία-μία πνευματικές δυνάμεις. Και λέει μετά, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα απολύτως. Μην ψάχνουμε αδελφοί μου βασισμένοι, γιατί αυτή είναι αιτία που λέμε δεν βλέπω προκοπή. Βεβαίως να λες δεν βλέπω προκοπή και να προσπαθείς είναι ευλογία, αλλά να λες δεν βλέπω προκοπή και να κάνεις πίσω εντελώς, αυτό δεν δικαιολογείται. Επαναλαμβάνω, αν δεν ανοίγουν βιβλίο γραφή Αγία Ευαγγέλιο και Καινή Διαθήκη και Παλαιά, οι χριστιανοί οφείλονται στην ακηδεία, για την οποία επαναλαμβάνω φωνάζει ο Δαβίδ, ενίσταξε η ψυχή μου από ακηδείας. Κοιμήθηκε πάει η ψυχή μου λόγω της ακηδείας, νίσταξε, σημαίνει χάβνομα, παλάβωμα σημαίνει στην ουσία. Χάβνομα είναι αυτός που έχει παλαβώσει. Τον παλαβώνει η ακηδεία τον άνθρωπο και δεν μπορεί να λειτουργήσει πνευματικά, πνευματική ζωή πια. Λέει λοιπόν ο Άγιος Κασιανός, ο νους γίνεται αδρανής και ανίκανος για κάθε πνευματική δραστηριότητα από την ακηδεία. Από την ακηδεία. Και το πιο στη συνέχεια βαρύ είναι ότι αφού είναι ανίκανος για αυτά, αρχίζει πια την αργόσχολη συζήτηση. Ξέρετε μια αργόσχολη συζήτηση. Άντε να αρχίσουμε ένα θέμα εδώ, έξω από την πνευματική ζωή, να πούμε οτιδήποτε άλλο, να μην ανοίξουμε θέμα, και να πιάσουμε όλοι με ενδιαφέρον συζήτηση. Στο θέμα που δεν έχει καμία απολύτως ωφέλεια για τον άνθρωπο. Για εκείνο το θέμα, εκεί θα πιάσει πια, και θα δώσει, θα φτάσει από κορύφωμα συζήτηση, θα είναι αργός από την πέρα για πέρα, λόγω ακηδείας. Γιατί ο άνθρωπος χάνει πια την όρεξη. Χάνει πια την όρεξη, άμα έχει ακηδεία για πνευματική ζωή. Τέρμα η πνευματική ζωή, πάει περίπατο. Πάει περίπατο. Το καφενείο δηλαδή. Συγχαρητήρια, περίμενα να το πεις. Το συνδρά το περίμενα. Το περίμενα να το πεις. Λοιπόν, και το σπουδαίο, και το σπουδαίο Άγιος Βασανούφιος και στον Κασιανό μέσα λέει, δεν βλέπει ο ακηδιαστής πουθενά προκοπή. Πουθενά. Κανένα δεν βλέπει να προοδεύει στα πνευματικά. Δεν είναι επόμενο. Αφού εσύ δεν εργάζεσαι πνευματικά, πώς θα καλύψεις τον εαυτό σου. Πρέπει και οι άλλοι να μην εργάζονται καθόλου πνευματικά. Πρέπει να έχεις κάποιο άλοθη, να σε σκεπάσει καλά, ώστε και να λες, αφού κανείς δεν δουλεύει πνευματικά, ποιος είναι εκείνος που κάνει αυτά που λέει ο Χριστός. Κανείς δεν τα κάνει. Δεν μπορεί να φτάσει κανένας, άρα κανείς δεν τα κάνει. Αυτό επαναλαμβάνω, υποβάλλει το πνεύμα της ακηδείας. Αυτά σκέφτεται ο άνθρωπος, ο ακηδιαστής, ο τεμπέλης. Έτσι. Καλύτερα να το δεις τεμπέλη, όχι. Να μάθουμε κάμια λέξη που πάμε στην εκκλησία. Το είπα, τεμπέλης. Ο τεμπέλης άνθρωπος. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, όμως δεν έχει το δικαίωμα σε καμιά περίπτωση
ο αρχιδιαστής να διαγράψει. Πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να διαγράψει. Γιατί κανείς δεν γεννήθηκε στον κόσμο αυτό χωρίς έστω και ένα προτέρημα. Έστω και ένα. Όλοι γεννηθήκαμε έχοντας κάποιο προσόν. Μα δεν το έχουμε όλοι στον ίδιο τομέα. Στην πραγματική ζωή όμως όλοι από τα χέρια του Θεού βγήκαμε και όλοι έχουμε τη τάση να πάμε ψηλά. Όλοι. Όλοι έχουμε τη τάση να ανεβούμε. Άλλωστε, άνθρωπος σημαίνει άνω θρόσκο. Προς τα πάνω πηγαίνω. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε, αλλά όλοι προς τα πάνω πηγαίνουμε. Πώς πηγαίνουμε, με τι μέσο πηγαίνουμε? Σίγουρα με το προσόν ή τα προσόντα ανάλογα που έχει δώσει ο Θεός. Τα καλλιεργείς τα προσόντα, προχωρείς και προκόβεις. Δεν τα καλλιεργείς, όλοι είναι απρόκοποι για σένα. Ναι. Όλοι είναι απρόκοποι όπως λέει ο λαός. Όμως, έρχομαι σε εκείνον τον άνθρωπο, όποιος κι αν είναι, όποιος κι αν είναι, που μοιάζει με την παλιά εποχή, είχαμε το λιγνάρι, που στο τέλος που έσβηνε άφηνε μια κοκκιδίτσα, στο Ευαγγέλιο ονομάζεται θριαλίδα, που έτοιμο να σβήσει και βγάζει κάτι σπιθούλες, ένα άλλο κλπ. Λέγει ο πατέρας μας, σε στέλνω παιδί μου στη γη. Έτσι λέει η Μεσαία Γραφή. Σε στέλνω παιδί μου στη γη. Αυτή την θριαλίδα που έχει το λιγναράκι, τη σπιθούλα, σε παρακαλώ, δεν του λέει σε παρακαλώ, λόγω στη γλώσσα δική μου το καταλάβουμε, κατέβα κάτω, αυτή δεν θα τη σβήσεις, θα την κάνεις λαμπάδα να καίει. Θα την κάνεις λάμπα 500 κυρίων, θα λέγαμε σήμερα. 500 κυρίων λάμπα. Ήλιο θα την κάνεις. Ο Μεξαντρής ήταν ήλιος. Όλοι οι Άγιοι ονομάζονται ήλιοι. Πώς το λέει η Εκκλησία? Το λέει «και οι δίκαιοι εκλάμψους εινός φωστήρες». Δεν τα έχει η Εκκλησία βαλμένα έτσι για να ακούει τα αυτάκια μας και να χαίρεται από τη μουσική και να χαϊδεύει το σώμα μας, αλλά λέει «οι δίκαιοι λάμπουνε σαν ήλιοι, σαν άστρα». Φωστήρες είναι τα άστρα. Συνεπώς ο Κύριος κατέβηκε κάτω από εκεί που σχεδόν δεν περιμένει κανείς τίποτα να δει ένα μεγαλείο. Και αυτό έγινε. Πήρε πόρνη, έλας λέει, σιγοράω. Βρίσκει την Σαμαρίτισσα, υπέρ πόρνη, την κάνει Απόστολο και πάει στα πέρα της Οικουμένης. Διαλογιζόταν ποτέ αυτή η γυναίκα ότι θα γίνει είσαι Απόστολος και τα παιδιά της θα γίνουν Άγιοι στην εκκλησία, στο στερέωμα της Εκκλησίας μέσα, σαν άστρα θα φεύγουνε? Ποτέ στο μυαλό της. Όμως, πήγαινε παιδί μου κάτω, το λέει ο Ισαΐας, το προφήτησε, θα το διαβάσω, και αυτό που έχει το τέλος του στη λάμψη και μοιάζει με τη σπίθα, επαναλαμβάνω, θα το κάνεις φως και ήλιο. Το διαβάζω. «Ιδού ο πες μου, να το παιδί μου», λέει ο Θεός, ο Πατέρας, σε μας και εμείς ακούμε και βλέπουμε. «Να το παιδί μου», ο Χριστός. «Ον ηρέτησα, τον οποίο αγάπησα, ο αγαπητός μου, ισόν ευδόκησε η ψυχή μου». Σε αυτόν που η ψυχή μου, έτσι ο Θεός φανερώνει σε εμάς, η ψυχή μου έδωσε όλη την αγάπη της στον Υιό του, τον Χριστό. «Θύσω το πνεύμα μου επ' αυτόν», θα έχει σαν άνθρωπος όλη τη θεότητα μέσα του,
το Πνεύμα του Θεού είναι η Θεότης. Και κρίσιν της ένδεσιν απαγγελεί και θα πάει να κηρύξει σε όλους τους λαούς της γης, τους ιδωλατρικούς, έτσι ήταν οι λαοί τότε, νέο νόμο. Κρίσις είναι ο νέος νόμος. Νέα θρησκεία, τα λέγαμε. Νέο νόμο της Αποκαλύψεως. Και εδώ είναι το θέμα μας. Κάλαμον συντετριμένων ου κατεάξει. Έχουμε δει πολλές φορές καλάμι σπασμένο να κρέμεται από ένα πολύ μικρό, όπως το λέμε, μία ίνα μικρή, σπασμένο το καλάμι. Θα κατέβει, λέει, το παιδί μου κάτω, θα βρει το καλάμι το σπασμένο έτσι και εννοεί τον άνθρωπο που τον τσακίσει το κακό και του είχε αφήσει το πλέον ελάχιστο πολλοστιμόριο για να σταθεί όρθιος ψυχικά. Λέει, αυτό το καλάμι τον άνθρωπο το σπασμένο από το κακό δεν θα τον αποσπάσει, θα του σηκώσει όρθιο και το φτιάξει όπως ήταν πριν, ου κατεάξει, δεν θα το σπάσει, το σηκώσει, το φτιάξει. Το παιδί μου, το αγαπητό, ο Υιός μου που στέλνω στη γη. Το καλάμι λοιπόν είναι ο άνθρωπος, έρχεται και ο Κύριος, ενώ εμείς βλέπουμε ότι άστον αυτόν, αυτός έχει φτάσει στο κορύφωμα της κακίας και είμαστε έτοιμοι να του ρίξουμε την πέτρα να τον βουλιάξουμε, ο Κύριος λέει όχι, κατέβηκα για να σηκώσω αυτό το καλάμι. Αν βλέπαμε με τον εαυτό μας αυτή τη θέση, απελπισμένοι θα λέγαμε, παραδίνουμε τα όπλα πέρα για πέρα. Είναι αδύνατον να σηκωθούμε όρθιοι. Όμως δεν λέει αυτό ο Κύριος. Λέει, το παιδί μου πεθαμένο ήταν, έλεγε χτες, για τον Άσο το Υιό, πεθαμένο ήταν και τον αίσθησα, πεθαμένο, και εννοούσε πνευματικά πεθαμένο. Και χαμένο πέρα για πέρα και το ξαναείδα με τα μάτια μου. Λοιπόν, αυτό είναι το καλάμι που λέει εδώ πέρα. Και ακόμη προχωράει παραπέρα. Και λίνον λιγνάρι. Λίνος με γιώτα είναι το λιγνάρι στο Ευαγγέλιο μέσα. Τυφόμενον που έχει πιάσει και κάπνα από πάνω και έχει από μέσα τη θριαλίδα, αυτή την σπίδα. Τυφόμενο ου σβέσει. Δεν θα το σβήσει. Έως αν εκβάλλει εις νίκον την κρίσην αυτού. Μέχρι σότου βγει νικητής μέσα από αυτόν τον αγώνα, να σηκώσει τα σπασμένα και να ανάψει αυτά που είναι έτοιμα να σβήσουν. Αυτή τη θέση έχει το Ευαγγέλιο, αυτή τη θέση έχει ο Χριστός. Συνεπώς, ακηδεία ίσον απελπισία, ίσον τεμπελιά, δεν ισχύει όσο και αδύνατος να είσαι, όσο και πεσμένος να είσαι, όσο και χαμένος να είσαι. Και προχωράω. Λένε πολλοί, αυτός έτσι γεννήθηκε από τη μάνα του, ο Άγιος Αντώνης παραδείγματος χάρη. Ο Απόστολος Παύλος λέει, με κάλεσε από την κοιλιά της μάνας μου. Άραγε ισχύει αυτό, θέτω ερώτημα και περιμένω απάντηση. Εδώ θέτω το ερώτημα. Όποιος θέλει μετάξει μπορεί να δώσει απάντηση. Λέει ο ίδιος Απόστολος Παύλος, ο καλέσας με εκ ηλίας μητρός μου. Ισχύει αυτό. Για να το λένε οι γραφές, για να το λένε οι μεγάλοι, σίγουρα θα πρέπει να ισχύει. Για μένα ισχύει αυτό. Όχι όλοι μαζί, έχει κληθεί, αλλά βέβαια υπάρχει η προσπάθεια μετά, η συνεχής προσπάθεια. Τον έχει επιλέξει ο Θεός, όπως λέμε έναν μοναχό, τον έχει επιλέξει γιατί αυτός είναι επιλεγμένος από την κοιλιά της μητέρας του για να γίνει μοναχός ή να γίνει ιερέας. Άρα υπάρχει η επιλογή, αλλά και ο ίδιος άνθρωπος θα πρέπει να προσπαθήσει να μην ακηδιάσει, αλλά να προσπαθήσει και να γίνει αυτός που τον έχει επιλέξει ο Θεός, αυτός που τον έχει ο Θεός προβλέψει, ας πούμε. Αυτό ήθελα να πω, δεν τους χάρισε ο Θεός. Τι δεν τους χάρισε ο Θεός και προδεύει. Λέει, είναι χάρη του Θεού αυτή, είναι χάρη από το Θεό. Λοιπόν, για μένα είναι χάρη από το Θεό. Για σένα, που διαβάζει, έχω διαβάσει. Είναι χάρη Θεού. Χαρίσματα. Εντάξει, τελείωσε, επαναλαμβάνω. Ο Θεός, να δώσουμε την απάντηση πιο ολοκληρωμένη λίγο. Πριν έρθουμε στον κόσμο, μας έχει δώσει
και την πρόσκληση στο χέρι. Να την πούμε απλά, μας την έχει δώσει στο χέρι την πρόσκληση. Γιατί το λέει και η Αγία Γραφή, ότι πάντας θέλει σωθήνε, όλοι θέλει να σωθούν. Άρα έχουμε όλη την πρόσκληση στο χέρι. Έτσι. Λοιπόν, ερχόμαστε με την πρόσκληση. Όμως την πορεία που έχει να γράψει ο κάθε άνθρωπος στη γη, την πορεία, καλή ή κακή, τη γνωρίζει ο Θεός πριν έρθουμε στον κόσμο. Τη γνωρίζει ο Θεός και λέει ο Απόστολος Παύλος, ους προέχνω, εκείνος λέει, που προγνώρισε, γνώρισε από πριν, τούτους και προώρησε, αυτούς και προώρησε. Δηλαδή τι γνώρισε ο Θεός, ότι έχουν την πρόθεση 100% δοσμένη σε αυτόν. Όχι τους την έδωσε ο Θεός, δώρο του είναι. Όλοι έχουμε τέτοια δώρα από τον Θεό. Αλλά την πρόθεση να τη δωρήσουν, να την αντιδωρήσουν στον Θεό. Την αντιδωρίζω στο Θεό σημαίνει, μου την έδωσες Κύριε. Αφού μου την έδωσε και εγώ, θα εργαστώ θεληματικά πάνω στο θέλημά σου. Με τη δική μου θέση στο δικό σου θέλημα. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος, όχι ο άνθρωπος, ο άνθρωπος, έρχεται από το Θεό στον κόσμο μόνο για να σωθεί, όχι για να χαθεί. Ή το ένα ή το άλλο είναι στην πρόθεση του ανθρώπου. Έτσι υπόθηκε, στην πρόθεση του ανθρώπου. Αυτή την πρόθεση μετράει ο Θεός και αυτή τιμάει. Δηλαδή το να στραφεί προς τον Θεό, αυτή τη στροφή την δέχεται και την τιμάει ιδιαίτερος ο Θεός. Την άλλη, για την άλλη υπάρχει. Άρρωστε, γι' αυτό και έστειλε το γιο του στον κόσμο. Για να σωθεί ο κόσμος. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, προσέξτε, είπα, έδωσε την πρόσκληση στον άνθρωπο πριν να έρθει στον κόσμο και όταν έρχεται στον κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος το λέει αλλιώς αυτό το πράγμα και λέει «Τις κατά πρόθεσιν κλητής ούσιν». Το λέω «Τις κατά πρόθεσιν κλητής σε εκείνους που είναι καλεσμένοι σύμφωνα με την πρόθεσή τους». Ο Θεός λοιπόν καλεί εκείνους που έχουν την πρόθεση να τον πλησιάσουν. Όχι εκείνους που δεν θέλουν. Σέβεται πάρα πολύ την ελευθερία την ανθρώπινη. Θέλει να ρωτήσει κάτι καλή εδώ πέρα, πριν προχωρήσω. Τώρα για αυτούς είπαμε τους. Ποιους. Το προτέρημα του. Τώρα για τους άλλους που δεν το έχουν. Το θέμα μας επαναλαμβάνω και το ξαναλέω μια φορά, είναι οκνηρία ακηδία ίσον τεμπελιά ίσον γάγρενα που τρώει την πνευματική και σαπίζει την πνευματική ζωή, δεν αφήνει κανένα ίγνος πνευματικής ζωής. Λοιπόν, υπάρχει όμως σε αυτό το είδος της ακηδίας, λέει, κοιτάξτε να δείτε, πάει το σκουλίκι, μπαίνει λέει στη βερανιδιά, δεν ξέρω, ή στη δρή παραδείγματος χάρη, και ενώ το σκουλικάκι είναι μικρό, τρώει το δέντρο όλο. Το λέει ο Άγιος Βασανούφιος, η φορά μας, όπου στο διάβαζα σήμερα, το τρώει όλο λέει το. Και κανείς δεν υποψιάζεται ότι αυτό το πράσινο, αυτό το καρποφόρο δέντρο, σε κάποια στιγμή, τρώγοντας, σαπίζει, ξεραίνεται και το καθεξής. Και δεν παράγει τίποτα. Είναι έτοιμο για τη φωτιά. Ή και καθόλου για τη φωτιά πολλές φορές. Λοιπόν, και στην πνευματική ζωή τον ίδιο ρόλο παίζει η γάγρενα. Η ακηδία. Τον ίδιο ρόλο παίζει η ακηδία. Και επειδή εδώ τα πλήκτρα τα παίζει ο διάβολος και τα παίζει με, επειδή είναι πανούργος, το λέει η Γραφή, πανούργος, και έχει εκατομμύρια χρόνια ζωή στην πράξη του και έχει
παγιδεύσει μικρούς και μεγάλους και μεγάλα αισθήματα Αγίων που του έχουν ξεφύγει τελικά, χρειάζεται λίγη προσοχή. Λοιπόν, όλες οι ασθένειες αναπτύσσονται, όλες οι αρρώστιες, οι ασθένειες. Εσείς βάλετε και τις σωματικές, άμα θέλετε. Το λένε και οι γιατροί αυτό. Βάλετε τις σωματικές, εμείς μιλάμε για την πνευματική ζωή. Όλες οι ασθένειες αναπτύσσονται από την απραξία, από την αδράνεια. Όλες οι αρρώστιες. Στα λιμνάζοντα νερά θα βρεις όλα τα μικρόβια του κόσμου μέσα. Όλα τα μικρόβια μέσα. Λοιπόν, στη ψυχή που λιμνάζει σαν τα νερά και έχει απραξία και βρίσκεται σε ακιδεία, βρίσκονται όλα τα πνευματικά μικρόβια. Όλα ως τις παίρνει ο διάβολος. Ό,τι παίρνει ο διάβολος. Στην απραξία μέσα υπάρχει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν ότι τέτοια πράγματα δεν ισχύουν. Δηλαδή, να λέμε ότι δεν υπάρχει κανένας καλός, δεν βλέπω προκοπή πουθενά πνευματική και οτιδήποτε άλλο προκειμένου να δικαιολογήσω τον εαυτό μου γιατί είμαι τεμπελής. Αυτό και μόνο υπάρχει ώστε να βλέπω απρόκοπου στα πνευματικά τους άλλους. Και προχωράω. Ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής. Εν κόπο και μόχθο, νύχτα και ημέραν εργαζόμενοι. Εξηγήσω, μιλάει για τον εαυτό του παρακαλώ. Λέει, με κόπο και μόχθο. Μόχθος ξεπερνάει το αρώτη του κόπου. Είναι υπερβολή του κόπου. Και μάλιστα λέει, νύχτα και ημέρα. Εργαζόμενος. Παρακαλώ, όχι μόνο πνευματικά, νύχτα και ημέρα εργαζόμενος. Γιατί ο Απόστολος Παύλος στους Φιλίππους νύχτα 12 η ώρα προσευχότανε και δεμένος με αλυσίδες στους Φιλίππους. Και έγινε ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, και έγινε σεισμός και κουνήθηκαν τα θεμέλια από την προσευχή του Απόστολου Πέτρου. Και τότε έγινε και η έξοδος από τη φυλακή του. Παναλαμβάνω, νύχτα, μέσα στον πόνο ευρισκόμενος. Και άλλο, ο Απόστολος Παύλος, κάτι παρόμοιο συμβαίνει, δεν θυμάμαι πού ακριβώς συνέβηκε το πράγμα. Όμοια περίπτωση. Επομένως, η εργασία η πνευματική δεν πρέπει να λείπει από τον άνθρωπο. Δεν δικαιολογείσαι, μωρέ, να είσαι χριστιανός και να μην ανοίγεις τη γραφή. Να μην ανοίγεις πνευματικό βιβλίο. Να μην λες 10 Κύριοι σου Χριστέ με την ημέρα. Τι σε εμποδίζει να φωνάξεις τον Κύριο να σου έρθει κοντά? Δεν σε εμποδίζει τίποτα. Νιώθεις τόση χαρά, τόση ομορφιά, τόσο παράδεισο τις στιγμές εκείνες που τα λες και τα πράγματα, ώστε χαίρεται η ψυχή σου και βλέπεις όλα να αγάλονται δίπλα σου. Όλα να αγάλουν δίπλα σου. Μα δεν σε εμποδίζει τίποτα. Μόνο η οκνηρία. Μόνο η οκνηρία. Και ακόμη θέλω να προσέξω, επειδή υπήρχαν στην πνευματική ζωή, πάντοτε υπάρχουν αυτοί που διαβάλλουν την πνευματική ζωή. Πάντοτε. Θα πω αυτό που ξαναπεί, αλλά και κάτι άλλο ακόμη. Διδάσκει ο Χριστός σε ένα σπίτι μέσα. Κόσμος είναι απ' έξω. Συγγενείς του Κυρίου είναι απ' έξω και στέλνουν μέσα και τον ειδοποιούν. Έλα να φας. Και ο Κύριος γνωρίζουμε την απάντηση που έδωσε. Εγώ φαγητό έχω, το κήρυγμα του Ευαγγελίου που ήρθε από τον ουρανό να φέρω στη γη. Οι συγγενείς του που δεν έβλεπαν παραπέρα από το
να είναι παραπέδι του Ιωσήφ, παραπέδι του Ιωσήφ, του Μαραγκού, όπως λέγανε. Ε? Τότε είπαν, αυτός, και είναι λίγο το αυτός, οι συγγενείς του είπανε, εξέστη, τρελάθηκε. Εξέστη σημαίνει τρελάθηκε. Αναγκάστηκε ο Χριστός κάποια άλλη φορά για το ίδιο θέμα, για το ίδιο πράγμα, δηλαδή επειδή έβλεπαν άνθρωπο μπροστά, σου λέει πώς είναι δυνατόν ο Ιωσήφ, ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσήφ, το βλέπουν να πηγαίνει, έρχεται να κουβαλάει του πατέρα του τα ξύλα. Ναι, που σπούδασε. Ναι, όχι, πώς είναι δυνατόν να λέει τέτοια πράγματα. Δεν το έπρεπε το μυαλό. Άρα τα λέει με βάση τον Βελζεβούλ. Άλλοτε τρελάθηκε, άλλοτε δαιμόνιον έχει, άλλοτε τρώει και πίνει, του λέγανε του Κυρίου. Έχει, θέλω να τονίσω σε αυτό, ότι έχει το συκοφάντι δίπλα η πνευματική ζωή. Αν για τον Χριστό είπανε που ήταν παναστήθηκε, που είναι Θεός και άνθρωπος και τα λοιπά και το καθεξής, είπανε για τον άνθρωπο που ανοίγει το στόμα να μιλήσει για αυτά που λέει ο Κύριος, τι πρέπει να πούνε, τι πρέπει να ξεστομίσουν. Και το λέω λοιπόν ότι και αυτό το μικρόβιο, η συκοφαντία που είναι σκουλίκι που τρώει την πνευματική ζωή, είναι αποτέλεσμα της πνευματικής τεμπελιάς στην οποία ζει ο κόσμος. Ο τεμπέλης πνευματικά, εκείνος που δεν θέλει να πλησιάσει την εκκλησία, εκείνος που δεν θέλει να κουνήσει το χέρι να το κάνει ένα σταυρό, εκείνος θα πει, βλέπεις τι κάνουνε αυτοί, για να μπορεί να κοιμάται ήσυχα. Για να μπορείς να κλέψεις ήσυχα πρέπει να σβήσεις τα φώτα όλα. Πρέπει να είναι σκοτάδι, να κάνεις δουλειά σου μέσα στο σκοτάδι. Μέσα στο φως δεν θα πας να κάνεις το κακό για να σε δουν οι άλλοι. Το ίδιο, μα το ίδιο ζητούν και οι άνθρωποι που μετέρχονται το κακό, που κάνουν το κακό, να μην, δεν θέλουν να βλέπουν άνθρωπο να ζει με το φως του Χριστού. Θέλουν όλοι να ζουν στο σκοτάδι. Ή κι αν ζουν τον Χριστό να λένε δεν υπάρχει κανείς που να ζει πνευματική ζωή. Τελείωσα. Σε αυτό το κακό δίπλα θα βάλουμε και θα γράψουμε και με μεγάλα γράμματα. Πρώτα απ' όλα είπαμε ακηδεία. Δίπλα θα βάλουμε άγνοια, χωρίς να, αν έχεις ακηδεία πώς θα ανοίξεις να διαβάσεις. Λένε οι πατέρες, ξεκινάς να κάνεις ένα πνευματικό έργο. Τότε θα σου φέρει τη δυσκολία ο πειρασμός της ακηδείας. Θα σου φέρει δυσκολία, θα σου βάλει κάποιον να σου μπει στη μέση να μην μπορείς να μελετήσεις. Θες να κάνεις προσευχή, άλλο θα σου βρει πάλι εμπόδιο να σου βάλει πάλι για να σου δημιουργήσει πνεύμα ακηδείας. Θες να πας στην εκκλησία, κάποιος με το σπίτι σου δημιουργήσει ένα πρόβλημα για να μην ξεκινήσεις πρωί να πας ή να πας καθόλου. Είναι το ίδιο πνεύμα της ακηδείας. Δεν είναι τίποτα άλλο. Ο διάβολος ξέρει και εργάζεται είτε μόνος του είτε βάζοντας άλλα πρόσωπα. Άλλα πρόσωπα. Όταν λέει το Ευαγγέλιο στην πνευματική ζωή, στην πνευματική ζωή, ότι σχεδόν πάντα εχθροί είναι οι οικιακοί, οι άνθρωποι του σπιτιού, άλλοτε σκόπιμα, άλλοτε χωρίς να καταλάβουν, μπαίνουν για να δημιουργήσουν πρόβλημα, να πέσει ο άνθρωπος, να σπάσει τα μούτρα του, να χαρεί ο διάβολος και εσύ να μείνεις πίσω και να πέσεις και λίγο στην ακηδεία. Να πέσεις στην ακηδεία. Λέγει λοιπόν, επαναλαμβάνω, η ακηδεία έχει σχέση και με την αργοσχολία, είπα προηγουμένως. Αργοσχολία. Ο Απόστολος Παύλος
Το λέει αυτό το πράγμα. Το διαβάσω, θα το ακούσουμε. Λέγει: «Παραγγέλλομεν ημίν αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού». Προσέξτε το, το διάβαζα σήμερα και μου έκανε εντύπωση. Λέει, δεν λέει παραγγέλλω εγώ ο Παύλος, αλλά το βάρος το ρίχνει στον Χριστό. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σας λέει, σας τα παραγγέλλει ο Χριστός, τι παραγγέλλουμε. Στέλεστε, στέλεστε. Είπε Ιωσήφ, καφενείο προηγουμένως. Που γίνεται το πηγάδι και συζητάνε γύρω γύρω. Έτσι δεν είναι. Το έχω υπόψη μου αυτό και το διαβάζω εκείνο τώρα. Λέει, στέλεστε από παντός αδελφού. Προσέξτε, αδελφού. Δεν λέει απίστου. Δεν, το φαινόμενο δεν παρατηρεί έξω από την εκκλησία στους απίστους, αλλά στους βαπτισμένους, στους μυρωμένους, στους που πήραμε πνεύμα Άγιο. Λέει, στέλεστε από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος. Το φαινόμενο να είναι βαπτισμένος και να περπατεί άτακτα ήταν παλιό φαινόμενο. Έχει η εκκλησία μας περάσει από τέτοια κανάλια ανθρώπων που βαπτιστήκανε και θέλησαν να μαυρώσουν και την εκκλησία, αλλά δεν μπόρεσαν. Λέει, να φεύγει, το στέλεστε σημαίνει, το στέλεστε, σημαίνει φεύγετε μακριά. Από παντός αδελφού, από κάθε άδελφο που περπατάει ατάκτος, και προχωράμε, και μη κατά την πρόθεση ειν παρέα, με συγχωρείτε, και μη κατά την παράδοση ειν παρέλαβον παροιμών. Εμείς παραδώσαμε τον τρόπο. Κοιτάξτε κάτι, εδώ θα σταθώ λιγάκι, λέει κατά την παράδοση. Άρα δεν γραφτήκανε στην Αγία Γραφή όλα όσα ζούμε στο χώρο της Εκκλησίας μέσα. Άλλα τα παρέδωσαν με το στόμα και τα έπραξαν και τα πράττει η Εκκλησία μας, οπότε έχουμε παράδοση, και άλλα γράφονται μέσα. Έχουμε λοιπόν και γραπτά ιερά κείμενα, Αγία Γραφή, και παραδομένα με το στόμα που τα εφαρμόζει η Εκκλησία μας. Σίγουρα να πω ένα παράδειγμα. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια παραδόθηκε να κοινωνούν όλοι από το Ιωποτήριο. Όλοι. Ήταν λίγοι. Αργότερα η Εκκλησία ότι δεν ήταν δυνατόν 1500 άτομα να κοινωνήσουν από ένα Άγιο Ποτήριο. Γι' αυτό επετράπει κάθε μια εκκλησία μόνη της, χωρίς να υπάρχει κανόνα να το ορίζει το πράγμα, θεώρησε σκόπιμο να έχει τη λαβίδα να κοινωνάνε. Επομένως, προσέξτε το κοινό πράγμα, επειδή γύρω από την αργόσχολη παρέα οι συζητήσεις γίνονται έξω από κάθε ιερό και όσιο, θα ακουστούν πολλά, μα πάρα πολλά, και επειδή συνέβαιναν και τότε, λέγει, να στεκόσαστε μακριά από τους αδελφούς αυτούς. Γιατί εκεί έχει τη φωλιά της η ακηδεία. Εκεί, από εκεί θα γεννηθεί η πολυλογία, από εκεί θα γεννηθεί η συκοφαντία, από εκεί θα γεννηθούν όλα. Λοιπόν, και τους λέει στη συνέχεια, αυτοί γαρίδατε στις οι ίδιοι, λέει στους Θεσσαλονικείς. Β' επιστολή Θεσσαλονικείς, γάμα κεφάλαιο, έξι χωρίο. Εσείς είδατε καλά, ξέρετε καλά, πώς δημιμήστε εμάς, πώς πρέπει να κάνετε τη μίμηση από εμάς Αποστόλους, τους ίδιους, όχι από τους αργόσχολους που μας συκοφαντούν. Ότι ουκ τακτήσαμε, εμείς οι Απόστολοι, δεν δείξαμε σε εσάς καμία μα καμία αταξία, δεν ιτακτήσαμε. Ούτε δωρεάν άρτων εφάγομεν. Δεν δεχτήκαμε να φάμε ψωμί από κανένα, ούτε ένα κομματάκι
σαν προσφορά, σαν τιμή στην εργασία που προσφέραμε, την πνευματική εργασία. Ου, δεν φάγαμε δωρεά άρτωλε. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ότι ανάλωνε ταυτόχρονα σε πνευματική και σε χειρονακτική εργασία τη ζωή του. Ώστε να έχει το αναγκαίο να φάει, παρότι έλεγε ο Χριστός, ο ίδιος, τον εργάτη που εργάζεται στον αμπελώνα μου, στο χωράφι μου, θα του δώσεις να φάει. Με ποιο παράδειγμα. Ου φημώσεις βούναλο όντα. Δεν θα κλείσει το στόμα στο βόηδι που έκανε το αλόγι την παλιά εποχή. Δεν του κλείσει το στόμα, θα φάει από εκείνα που, που φτιάχνει την ορακίνη. Ναι, έτσι και τον εργάτη στον αμπελώνα το στο δικό μου, θα του προσφέρεις να φάει ώστε να μπορεί να εργαστεί απρόσκοπτα. Όμως ο Απόστολος Παύλος ούτε και αυτό δέχτηκε, που λέει ο Κύριος, ένα κομμάτι ψωμί, αλλά εργαζότανε νύχτα και ημέρα. Πέρα από κάθε ακηδεία είχε την πνευματική πρώτα εργασία και την υλική σε περίπτωση που είχε και εκείνο στο μάχησα και εμάς και ήθελε να φάει. Θέλω να κλείσω με το εξής, με ένα κομμάτι που λέει ο Απόστολος Παύλος που τα καλύπτει όλα για ένα νόμο που έχει πάει έλα, που μοιάζει με δρόμο που από τον ίδιο πας και τον ίδιο έρχεσαι με σιγουριά. Πας και έρχεσαι με σιγουριά. Ποιος είναι ο δρόμος αυτός? Είναι ακριβώς αυτό που έχουμε ακούσει πολλές φορές, δεν το έχουμε όμως κατανοήσει, δεν το έχουμε κάνει έτοιμα στην προσευχή μας. Όλοι σας κάνετε κάποια δουλειά, θα το πω έτσι πιο απλά. Όσοι κάνετε κάποια δουλειά, ή κάνετε ή κάνετε. Στη δουλειά αυτή, προχωρώντας ο καιρός, μέρα με τη μέρα, παίρνει την πείρα της δουλειάς. Θεωρητικά δεν μπορεί να σταθεί καμία επιστήμη, καμία τέχνη θεωρητικά. Δεν είναι δυνατόν να του πεις τα λουνού και να στο κάνει αμέσως έργο. Θα δει, θα κάνει στραβά, θα ξανακάνει στραβά, θα ξανακάνει στραβά, στο τέλος θα φτιάξει κάποια καλά πράγματα. Όλα χρειάζονται σίγουρα να τα εργαστείς, να τα επεξεργαστείς, να τα επαναλάβεις για να τα καταλάβεις. Εδώ, στην πνευματική ζωή, πώς τραβάς μία και λες δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν να πεις δεν γίνεται. Θα σου πει ο άλλος γίνεται. Γιατί τα έχει κάνει. Δεν μπορεί να πεις τώρα δεν γίνεται επειδή δεν τα κάνεις εσύ, επειδή έχεις οκνηρία, επειδή είσαι τεμπελιά, θέλεις δηλαδή και ο άλλος που τα κάνει του πεις δεν γίνεται. Θα λυπηθεί ο άλλος, δεν σου πει τι τα κάνω, γιατί δεν επιτρέπεται να πει αυτό το πράγμα. Πλην όμως όλα τα πάντα, το φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, τα πάντα όλα ισχύω. Όλα έχω τη δύναμη να τα κάνω, πάντα ισχύω, όλα. Άνθρωπος δεν ήτανε, πώς έχει το δικαίωμα και λέει ότι μπορώ να τα κάνω όλα? Κάποια εποχή δεν το λέει εκείνο το πράγμα, μετά από μια άλφα εποχή το είπε, όταν έκανε τη γνωριμία με τον Χριστό και μετά, πάντα ισχύω, αλλά προσέξτε το, εν το εδυναμούντι με Χριστό. Με τη δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει περίπτωση να πεις ότι τα κάνω μόνος μου, γιατί αν χωρίς τον Χριστό δεν κάνουμε τίποτα. Τελείωσε. Λοιπόν, και εδώ τώρα, σε αυτό που θα αναφέρω, στο πάει έλα, είναι μία αρετή και μόνο που ονομάζεται αγάπη. Προσέξτε το. Είναι αμφίδρομη. Τις ημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, τις ημάς χωρίσει. Ποιος, προσέξτε το ερώτημα του Αποστόλου Παύλου,
ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ή έχει πάει έλα εδώ, έχει πάει έλα. Δηλαδή, πρώτον είναι η αγάπη του Χριστού προς τον Παύλο ή προς τον άνθρωπο που δεν ζυγίζεται, που δεν μετρέται, που αγκαλιάζει και δεν παίρνεται πίσω. Αυτή δεν παίρνεται πίσω. Άπαξ και είπες Χριστέ μου έλα και το είπες κάθαρα ο Κύριος μου και από πριν, αφού λέει είδε το παιδί του να έρχεται από πέρα τον άσωτο και πήγε λέει και τον κατεφίλησε παιδί μου, πού ήσουνα, δεδομένη αγάπη, δεδομένη αγάπη. Λέει λοιπόν ποιος μπορεί από αυτή την αγάπη να χωρίσει εκείνον που αγαπάει. Είναι η αγάπη ενδόμενα του Χριστού προς τον άνθρωπο. Και αντίστροφα, αγαπάς τον Κύριο, μία σε αγαπάει 100, σε αγαπάει απείρως. Υπάρχει ο δρόμος αυτός, έχει πάει έλα. Έχει ένα κύκλο που επιστρέφει αυτομάτως σε σένα και, και σου γεμίζει τα σωτικά. Και προχωράει ο Απόστολος Παύλος και λέει, το λέω, τι σημαίνει ο Χριστός του Χριστού, πυρ, μπορεί να μας χωρίσει φωτιά, μαχαίρι, κάθε μέρα τα έχει στο κεφάλι του, κάθε μέρα και τη φωτιά έχει στο κεφάλι του να τον κάψουνε και το μαχαίρι να τον σκοτώσουνε και τα θηρία να τον ρίξουν το φάνε. Λέει ύψωμα, βάθος, άγγελοι, άνθρωποι, τι μπορεί να μας χωρίσουν, και παραλαμβάνω είναι αμφίδρομοι. Λέει η αγάπη του Χριστού, την αγάπη του Χριστού δεν τη χωρίζει τίποτα από αυτά, και την αγάπη του ανθρώπου στον Χριστό που, που τον έχει αγαπήσει ολόκληρα, πάλι τίποτα από αυτά μπορεί να χωρίσει. Σας θυμίζω τον Άγιο Πολύκαρπο Ιγνάτιο Θεοφόρο που πήγαινε από την Ασία στη Ρώμη και του είπαν έχουμε τον τρόπο να σε απαλλάξουμε από το θάνατο. Μα τι είναι αυτά που λέτε, εγώ μέσα μου έχω φωτιά που καίει, νερό που καίει, νερό που καίει, νερό που καίει, σας παρακαλώ πολύ, θέλω το νεράκι που καίει μέσα μου που λέγεται Χριστός, που μου πυρπολεί την καρδιά, να πάω στα θηρία, να με αλέσουνε, να γίνω τροφή στο στόμα τους, να πάω στην αγκαλιά του Χριστού. Ποιος μπορεί να μας χωρίσει? Αυτό η Εκκλησία μας, το έργο της αγάπης του Χριστού προς τον άνθρωπο, του ανθρώπου προς τον Χριστό, η Εκκλησία μας το επαναλαμβάνει στους αιώνας των αιώνων. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χρόνια πέρασαν, η Ρωσία οδήγησε στα βασανιστήρια χριστιανούς. Χρόνια ολόκληρα. Και όμως η Εκκλησία ζωντανή βγήκε, κέρδος είχε η Εκκλησία. Εκεί που η Εκκλησία χάνει πόντους είναι στους χριστιανούς αυτούς που έχουν σαν όρο την καλοπέραση και λένε Χριστέ μου τα παιδάκια μου, φύλαξέ τα μου, επόμενο είναι να το ζητήσεις, αλλά δεν είναι μόνο τα παιδάκια σου, φιλοτομαριστικά, σκέπασε τα παιδιά κόσμου όλου στην προσευχή σου. Και όχι μόνο αυτό, ευχαριστώ τον Θεό που έφυγα και είδα τα εγγόνια μου, τα δυσέγγωνα, τον Ατάλο και λοιπά. Να τον ευχαριστήσεις, καλά κάνεις. Αλλά όχι φιλοτομαριστικά. Φιλοτομαριστικά. Όλα είναι παιδιά του Θεού. Η αγάπη, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πάντα, πάντα, βασιλεύει πάντα, δεν αφήνει υπερδόρια, να κάτι να λείψει, πάντα στέγη, όλα τα σκεπάζει, σαν στέγη, πάντα στέγη, και παρακάτω λέει πάντα υπομένει, κάνει πάντα υπομονή και ακόμη δεν λογαριάζει στο μυαλό μέσα ποτέ κακό για κανέναν άνθρωπο, για κανέναν άνθρωπο. Το αγώνισμα μας αυτό είναι να παρακαλάμε το Θεό μέρα και νύχτα και όλη την ημέρα
και αν του ζητάμε τη βοήθεια, λέμε «Κύριε μου, βγήκε ο ήλιος, σαν τον ήλιο να είμαι εγώ μες στον κόσμο, να τους βλέπω και να χαίρομαι δηλαδή». Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Χαίρεσαι και ζεις στον παράδεισο. Δεν χαίρεσαι, ζεις στην κόλαση μέσα. Επαναλαμβάνω, βάζω τελεία και παύλα, λέγοντας το ίδιο πράγμα, από εκεί που ξεκίνησα. Προς Θεού, προς Θεού. Η ακηδεία, η τεμπελιά, η αποχή από πνευματικό έργο, η μελέτη, η προσευχή, ή καλό έργο, οποιοδήποτε που μπορούμε να κάνουμε, είναι αποτέλεσμα ακηδείας, τεμπελιάς πνευματικής, πέρα για πέρα. Και θα πρέπει να ξέρουμε και να χαιρόμαστε ότι υπάρχουν αδέρφια μας που προκόπουν πνευματικά, που δεν παίρνουν σημαία να μπουν μπροστά να πούνε «Ζω έτσι, κάνω έτσι, κάνω αλλιώς», και χαίρονται τη ζωή και προσφέρουν και σε εμάς αυτή τη ζωή που έχουν. Μακριά λοιπόν από αυτό που λέει ο Δαβίδ, «Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έλα, γιατί ενίσταξε η ψυχή μου από ακηδείας», και προσθέτει «βεβαίωσόν με εν της λόγης σου». Το «βεβαίωσόν» έχει να πει «στο Ευαγγέλιο σου επάνω θεμελίωσέ με». Το πω απλά, το κατάλαβα, θεμελίωσέ με στο Ευαγγέλιο, γιατί εσύ είσαι το θεμέλιο και η πέτρα. Δεν το λέει «ακρογωνιαίος λίθος», λιθάρι που μπαίνει στη γωνιά να στηριχτεί το σπίτι. Στήριξε με, Κύριε, πάνω σε αυτό. Αμήν. Μπορείτε να πείτε κάτι που θέλετε, όσο προλάβετε. Πάντως εγώ οφείλω να σας ευχαριστήσω όλους πέρα για πέρα. Γιατί όλο το πρωινό σχεδόν, σήμερα και άλλες μέρες, αναλώθηκε στο θέμα αυτό και από τη γραφή κάθεσα, μελέτησα και έτσι τόσο πολύ ωφελήθηκα εξαιτία σας. Εσείς είστε η αιτία. Γιατί μπορείς να μην το έκανα με τόση όρεξη όσο το έκανα. Θα διάβαζα κάτι άλλο. Αλλά πάσα με τόση επιδόθηκα σε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γίνεστε αιτία να γίνεται και αυτό το καλό. Να το ξέρετε, όλοι γίνομαστε αιτία για κάποιο καλό. Ο Θεός να σου δίνει δύναμη. Ορίστε, να δίνει σε όλους δύναμη. Εμείς ευχαριστούμε που μας τα λες όλα αυτά και μας ξεχνάς. Και αιτία για μας. Σου και για μας, μα για σένα και για μας. Για όλους. Για όλους. Και ο Βασιλάκης που τον ακούνε τόσοι που μου το λένε. Τον ακούνε, μου το λένε. Στέκουμε, λέει, στέκομαστε και τα και ακούμε τις ομιλίες. Και αυτή είναι μια αφορμή και μια μεγάλη αιτία. Ναι, μια αφορμή. Ο καθένας από το πόστο του δουλεύει. Ορίστε. Ο καθένας από το δικό του, ναι, το πόστο, ναι, δουλεύει πνευματικά. Ναι. Έτσι είναι. Όσο μπορεί. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω ένα κομματάκι που έχω εδώ πέρα. Αν είναι αυτό, αν το βρω εύκολα, που είναι 5 γραμμές ακριβώς. Αν το βρω, αν το βρω, θα το διαβάσω. Πόσο το έχω κάπου φτιαγμένο εδώ πέρα, έτοιμο. Ένα και άλλο. Για, ναι, είναι σχετικό με το θέμα. Λέει, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο αυτεξούσιο να κάνει αυτό που θέλει, για να μπορεί να ρέπει, να γυρίζει προς το αγαθό. Μόνο προς το αγαθό. Γι' αυτό το λόγο τον έκανε αυτεξούσιο τον άνθρωπο. Με μόνη την ελεύθερη ροπή προς το αγαθό, όμως δεν είναι ικανός να το επιτελέσει χωρίς τη βοήθειά του. Διότι καθώς έχει γραφεί, ουχή του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, λέει ο Απόστολος Παύλος, όσο και να θέλεις, όσο και να θέλεις, άμα δεν σε ελεήσει, δεν κάνεις τίποτα. Ούτου θέλοντας, ούτε του τρέχοντας, αλλά του ελεούντος Θεού. Εκεί οφείλονται τα καλά που κάνει ο άνθρωπος. Στον Θεό που ελεεί, αλλά και στην αγαθή πορεία του ανθρώπου. Λοιπόν, εάν λοιπόν ο άνθρωπος κλείνει την καρδιά του στο αγαθό και επικαλεστεί τον Θεό σε βοήθεια, προσέχοντας ο Θεός την καλή προθυμία του, δίνει δύναμη στον άνθρωπο να επιτελέσει το αγαθό. Το προσέξτε τι λέει.
δίνει δύναμη στον άνθρωπο. Πώς θα πει ο άλλος, στη Δευτέρα Παρουσία λέει θα βαθεί το παλικαράκι που δεν πήγε ποτέ με γυναίκες, έτσι θα γίνει η κρίση. Και θα πει στο άλλο το παλικάρι που πέρασε το ίδιο τις γυναίκες, κάτσε μη λες ότι δεν μπορούσες χωρίς να πας σε γυναίκα, εγώ έζησα μια ζωή χωρίς γυναίκα, αλλά με τη βοήθεια του Χριστού. Εσύ πού το έχεις κάνει το Χριστό, στην πάντα. Προχωράμε. Λοιπόν, και το αυτεξούσιο του ανθρώπου και η δύναμη του Θεού συνεργάζονται. Το είπες εσύ Γιαννάκη προηγουμένως. Όχι. Κάτι γιατί δεν το συνεργάζω. Διότι το αγαθό από εκείνον με κεφαλαίο, τον Χριστό, γίνεται και επιτελείται δια των Αγίων του, του Χριστού δηλαδή, και έτσι δοξάζει ο Θεός σε όλα και τους δοξάζει αυτούς. Δηλαδή, όταν λέμε Αγίους, δεν είναι αυτό που είναι στον ουρανό, Άγιο ονομαζόμαστε κι εμείς. Αν λέμε στην Αγία Γραφή, απευθύνει λέει σε Αγίους την επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Που σημαίνει σε αυτούς που προορίζονται να γίνουν Άγιοι. Όχι καλά και σώοι είναι Άγιοι, προορίζονται να γίνουν Άγιοι. Λέει πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας. Γιατί δεν το λέει τα Άγια της Αγίας, το λέει για τους Αγίους που ψηλά, αφού για εμάς, εμάς θα τα προσφέρει. Συνεπώς τα προσφέρουμε τα Άγια σε αυτούς που πρόκειται να γίνουν Άγιοι. Άρα με τη δύναμη του Χριστού και την δύναμη του. Αμήν. Σα κούρασα πάρα πολύ. Μάλλον δεν έπεσε πολύ. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, 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 Άγιος τον άρχον ημών των οποίους σου δώσουν εις σήμερα και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήρεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ελέγχεις ημάς οφειλεσμών, αλλά λέγεις ημάς από τον Υιού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχεις και σώσεις ημάς. Αμήν. Καλή μας νύχτα. Θα με πάρει στάκι μέχρι το συγκορμάκι κάπου. Δεν θα πω κάτι. Θα πω μένω αέρα. Θα πάω με να το δικιάσουμε. Αγωνία, όχι, μια χαρά είναι. Ευχαριστώ. Δεν δουλεύει. Θα πάμε μαζί, εγώ θα πάω και εγώ. Θα πάω όπως θα γίνει. Θα πάω και εγώ. Θα πάω και εγώ. Για μισή ώρα. Για μισή ώρα. Βασιλάκι, θα πάμε από την κάτω. Ναι, ναι. Θα γυρίσει μετά, ελέγχω το Βασιλάκι εδώ. Πάμε το Βασιλάκι για να πάει και να αναφέρει. Καλή κρύο. Εντάξει. Καλή κρύο.